Πείνα, γύμνια, εξευτελισμός, περιφρόνηση. Τους στίβαξαν όλους τους ανθρώπους μαζί. Ήταν πολλοί οι πρόσφυγες από Θράκη και Πόντο. Οι μεγάλοι ξεκινούσαν κάθε πρωί για την πόλη για να βγάλουν κανένα μεροκάματο. Ποιος θα τους εμπιστευόταν, κι ας ήταν νοικοκύριδες λίγες μέρες πριν. Ποιος θα έδινε δουλειά σε έναν τουρκόσπορο και κουρελί. Ήταν βάρος οι πρόσφυγες. Είδαν και απόειδαν, κατέληξαν ότι πρέπει να εγκατασταθούν κάπου μόνιμα. Δεν γινόταν πια να μείνουν στο Λεμπέτ. Για τον λόγο αυτό έγινε μια πενταμελής επιτροπή με σκοπό να βρει κατάλληλο μέρος για να κατοικήσουν. Δύσκολη περίπτωση. Το κράτος ήταν εξαντλημένο από τους πολέμους, η Μακεδονία ήταν γεμάτη έλη, τα παράλια άγρια, οι αρρώστιες στέριζαν και οι ντόπιοι αντιμετώπιζαν με μίσος τους πρόσφυγες. Κάτσε καλά, γιατί θα σε δώσω στον πρόσφυγα να σε φάει. Ή κρυφτείτε, έρχεται πρόσφυγας, έλεγαν στα παιδιά. Από το Λεμπέ τους μετέφεραν με αλογόκαρα στο Λαγκαδά. Εκεί έμειναν τρεις μέρες μπροστά και απέναντι στο διοικητήριο. Κοντά στα 30 χρόνια στην εκπαίδευση, έχω κάνει γιορτές με παιδιά πάρα πολλές. Αυτό το σημερινό δεν μπορώ να το καταλάβω. Τα παιδιά πολύ πιο ήσυχα από εσάς. Η Επιτροπή εξακολουθούσε να ψάχνει κατάλληλο τόπο για να εγκατασταθούν. Εξάλλου, όλοι ήταν πεπισμένοι ότι η περιπέτειά τους ήταν προσωρινή και θα γυρνούσαν στα σπίτια τους. Μέχρι το τέλος της ζωής των πρώτων κατοίκων, ο χαιρετισμός τους ήταν «Καλή πατρίδα». Τελικά και μετά από πολλές περιπλανήσεις σε γειτονικά και μακρινά χωριά, επιλέχθηκε ο τόπος εγκατάστασής τους το χωριό που λέγονταν Γιακινή Μαχαλάδες, που σημαίνει κοντινή μαχαλάδες. Γιακίνια το κάναμε εμείς λίγο αργότερα. Η Επιτροπή επέλεξε τον τόπο γιατί υπήρχαν δάση για τους ηλεκτόμους, εκτάσεις για γεωργία και κτηνοτροφία. Η Επιτροπή αυτή βέβαια κατηγορήθηκε αρκετά για την επιλογή τους από κάποιον από τους μεταγενέστερους. Για την εποχή όμως εκείνη ήταν η καλύτερη επιλογή, γιατί δεν είχε έλλη, αλλά αντίθετα είχε καλό υψόμετρο. Στην επιλογή βοήθησε και το γεγονός ότι υπήρχαν χωράφια έτοιμα για θέρισμα που θα επαρκούσαν για λίγο καιρό και σπίτια άδεια για να τα κατοικήσουν. Η υπηρεσία περιθάλψεως προσφύγων που είχε φροντίσει να τους μεταφέρει στο Λαγκαδά, πάλι με κάρα τους έφερε μέχρι το σημείο όπου βρίσκεται σήμερα το εγκατελειμμένο σχολείο του Βαγιοχωρίου. Από εκεί και πάνω δρόμος για κάρα δεν υπήρχε. Τη βραδιά εκείνη την πέρασαν σε εκείνο το σημείο και την επόμενη μέρα φορτώθηκαν τα λιγοστά πράγματα που είχαν και ανέβηκαν στο χωριό. Τι βρήκαν στα Γιακίνια. Την επόμενη μέρα όταν ανέβηκαν πάνω στο χωριό και αντίκρισαν την εικόνα του, τους δημιουργήθηκαν ανάμεικτα συναισθήματα. Απ' τη μια τα σκυλιά ούρλιαζαν λυπητερά γιατί ήταν μυστικά και έχασαν τα αφεντικά τους, και απ' την άλλη βρήκαν ένα όμορφο χωριό, με πρώτη εικόνα την κιόλα του Καμπουλού, η οποία είχε καθαρότατο νερό. Το χωριό, αν μπορεί να χαρακτηριστεί έτσι, γιατί τα σπίτια ήταν σκορπισμένα σε 7 συνοικισμούς, σε μια έκταση από το Μαμουλού μέχρι τον Τερέ Μαχαλά και από τον Καράγιασλα μέχρι τον Τσίλ Μαχαλά. Σε αυτή την έκταση κατοικούσαν εικόνιαροι από το εικόνιο της Μικράς Ασίας, γύρω στους 200 κατοίκους περίπου, οι οποίοι ασχολούνταν με την κτηνοτροφία και τη γεωργία και πιθανότατα υπήρχαν στη Μακεδονία από το 1390 από τον Αμουράτ. Αυτοί, παρόλο που ήταν οπλισμένοι, ήταν παράλληλα φιλιρινικοί και φιλήσυχοι, προσκολλημένοι στην ιδιοκτησία της γης και έβλεπαν με καλό μάτι τους Έλληνες Ορθόδοξους. Σε όλο το χωριό υπήρχαν εκτάσεις για γεωργία. Από το Γενή Μαχαλά μέχρι το Φιλαδέλφι, η ανοιξιά δεν υπήρχε. Ο κάμπος Βάης μέχρι τα μεγάλα Ντεσίκια και το Τζαλί Μαχαλά, σημερινή Νυμφόπετρα. Εκτάσεις υπήρχαν και προς το Ξερόγγιολο, αλλά και πίσω από το Τζαμί Μαχαλά. Γύρω από την παιδινή έκταση υπήρχαν δάση με δρύς και μάλιστα πολλών ετών, με μεγαλύτερο το Χότζο το Κουρί. Η έκταση από τη σημερινή γέφυρα προς την ανοιξιά μέχρι τα υψώματα ήταν κατάφυτη, με μεγάλα δρένια και κάτω από κάτω λιβάδια στα οποία έδωσκαν τα ζώα και τα οποία δεν έβλεπε ο ήλιος. Ανάλογη εικόνα υπήρχε και δυτικά του συνοικισμού Καράγιασλα. Εγκαταστάθηκαν λοιπόν σε αυτό το μέρος και έπιασαν ένα σπίτι από τα τουρκικά που ήδη υπήρχαν. Στο Καμπουλού κατέλαβαν όλες τις ανταλλάξιμες οικίες, στο Καράγιασλα κατοίκησαν 50 περίπου οικογένειες,
Στο Πουρνάρ κατέλαβαν πάλι όλα τα σπίτια, στο Μαμουλού κατοίκησαν 8, που όμως προϋπήρχαν και 3 οικογένειες ποντίων που είχαν έρθει λίγο νωρίτερα. Το Τζαμί Μαχαλά, ο Τσίλ Μαχαλά και ο Ντερέ Μαχαλά ακόμα δεν είχαν κατοικηθεί ολοκληρωτικά. Δεν άργησαν όμως και αυτά να κατοικηθούν από τους πόντιους που άρχισαν σιγά σιγά να σειραίουν κατά τον ίδιο χρόνο αλλά και αργότερα μέχρι το 22. Σπίτια,
θέρισαν τα χωράφια που ήταν έτοιμα και μοίρασαν τα δημητριακά ανάλογα με τον αριθμό των μελών κάθε οικογένειας. Δυστυχώς αυτά κράτησαν μόνο για 4 μήνες και μετά άρχισαν πάλι να ψάχνουν για δουλειά στα κοντινότερα χωριά, στο Σοχρό, στην Ιβρίτα, στο Λαγκαδά. Οι Ασκονίτες έφτασαν στο σημερινό χωριό 10 με 11 Ιουνίου 1914. Στις 23 Ιουνίου το απόγευμα άρχισαν να μαζεύονται στο χωριό άντρες, γυναίκες και παιδιά, άλλοι με ζώα και άλλοι πεζοί, και άρχισαν να κατευθύνονται προς τα ανατολικά του χωριού. Γύρω στα 10 παιδιά τους ακολούθησαν, αλλά μέχρι ενός σημείου, γιατί δεν εγνώριζαν που πήγαιναν. Στο μεταξύ εξακολουθούσαν να έρχονται και άλλοι και οι χωριανοί τους ρωτούσαν πού πηγαίνουν. Η απάντησή τους ήταν «στην πέτρα». Οι Ασκονίτες τους ακολουθούσαν, έφτασαν στην πέτρα και είδαν τι γινόταν εκεί. Η συνήθεια αυτή επικράτησε μέχρι και σήμερα. Οι προσκυνητές ήταν από Σοχό, Βυσόκα ή αλλιώς Όσα, Μέρωβα, Λυκοβάνη και πολλοί από τη Χαλκιδική. Τον Οκτώβριο του 1914 επέστρεψαν στο χωριό 27 οικογένειες χωνιάριδων Τούρκων, οι οποίοι δεν μπόρεσαν ή δεν ήθελαν να φύγουν για την Τουρκία. Το 1915, την επόμενη χρονιά, Έλληνες και Τούρκοι γιόρτασαν μαζί τον Αηλιάνη. Οι δικοί μας περνούσαν έρχοντας από την πέτρα, ενώ οι Τούρκοι περνούσαν μόνο τα χαλινάρια των ζώων τους. Αυτό συνεχίστηκε μέχρι το 1924, οπότε και οι τελευταίοι έφυγαν με την ανταλλαγή των πληθυσμών. Πώς καθιερώθηκε αυτή η γιορτή? Εκκλησία δεν υπήρχε, αλλά γιορταζόταν ο Αηλιάνης. Ο Χαράλαμπος Πετρίδης είχε ρωτήσει Σοχινούς για να μάθει πληροφορίες. Μάλιστα το 1928 ρώτησε έναν γέροντα 92 χρονών, αλλά δεν γνώριζε κάτι συγκεκριμένο. Αυτός, παρόλο που πήγαινε από παιδί εκεί. Οι Ασκονίτες, στρατιώτες και πόντιοι άρχισαν να ασχολούνται με τη γεωργία προκειμένου να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα για την οικογένειά τους. Εκτάσεις για το λόγο αυτό υπήρχαν. Υποδομή δεν υπήρχε. Παρ' όλα αυτά καλλιέργησαν τα πρώτα χρόνια κυρίως Σίκαλοι, μία και τότε οι χριστιανοί και μουσουλμάνοι μόνο σικαλίσιο ψωμί έτρωγαν, σιτάρι, κρυθάρι και λίγο καλαμπόκι. Οι αγροτικές εργασίες, η σπορά, ο αλωνισμός και άλλα γίνονταν με πολύ κόπο. Το κράτος είχε προμηθεύσει τους κατοίκους με 3 άλογα. Πού να φτάσουν να κάνουν αυτά τα 3 όλες τις δουλειές, προκειμένου να τραφούν τόσα στόματα? Χώρια που ήταν και στην κατοχή των τσερμπατζίδων του χωριού. Κάποιοι άλλοι ασχολήθηκαν με το επάγγελμα του καρβουνιάρη. Το ήξεραν άλλωστε από την πατρίδα τους. Αλλά και ο τόπος προσφερόταν. Τα γύρω-γύρω δέντρα από τους συνοικισμούς και τα σπίτια ήταν πελώρια. Άρχισαν λοιπόν να κόβουν τα δέντρα και για κάρβουνα και για καυσόξυλα. Έκοβαν τα κλονάρια, έβγαζαν το φλοιό από τα δέντρα τα οποία και ξερίζαν και ξεραίνονταν. Κατόπιν έσκαβαν τη ρίζα και τα έριχναν. Οι προηγούμενοι κάτοικοι του χωριού φρόντιζαν και πρόσεχαν την περιοχή και ιδιαίτερα τη δασική έκταση. 10 χρόνια χρειάστηκαν οι Ασκονίτες για να καταστρέψουν τα δάση. Το 1924 μόνο ξερά κούτσουρα υπήρχαν. Και αυτό γιατί δεν θεωρούσαν τον τόπο πατρίδα τους, αλλά έναν τόπο που απλά τους φιλοξενεί. Έναν τόπο που μας φιλοξενεί πια 100 χρόνια. Χρόνια ολόκληρα δεν είχαν εκείνη τη θέληση ο κόσμος να σπείρουν ένα δέντρο, ρε αγαπητοί μου. Ένα δέντρο και τρώγανε τα αυράβλα που λέμε, τα κράνια, τα τσαράπιδα, τις αφρούνες. Αυτά ήτανε. Δεν είχε νεράκι ο κόσμος, ήταν ο νους του, νόμιζαν τα άκρατα να πάνε πίσω πάνω. Ήστανε τώρα όχι. Ναι. Είμαστε, λέγω, ήταν το μέρος μας καλό. Εδώ το χωριό, εδώ η θάλασσα, εδώ το βουνό. Τέτοιο μέρος. Και βουνά είχαμε αναντάμ παπαντάμ που λένε παππουδικά. Ο καθένας είχε το λίτρο του βουνού. Είχα αυτό το κομμάτι, ήταν δικό μου. Εσύ δεν εισχωρούσες εδώ μέσα. Είχα το λίτρο από ανέκαθε σε τουρκικά χαρτιά. Και είχαμε, ήτανε παρθένα δάση, έκοβαν ξύλια, την κατάριναν και τη φόρτωναν, οι καμήλες την κατέβαζαν στο λιμάνι και τα πήγαιναν στην Κωνσταντινούπολη και τα πουλούσαν. Ήταν μεγάλο το λιμάνι, πόσο περίπου ήταν το χωριό, πόσο μεγάλο ήταν. Το χωριό ήταν,
Περίπου όσο είναι αυτό εδώ το χωριό μας. Ήταν. Ή πιο μεγάλο. Σαν πως το γύρισα όλο να είναι. Έτσι που το είδες από μακριά, έτσι που το είδες. Αλλά από εδώ και από εκεί βουνό. Βουνά, από εδώ και από εκεί, κάτω η θάλασσα και πίσω πάλι βουνό. Ήταν κάτι σε λάθος, σε λόγους. Ναι, σε ύψος. Σε ύψος. Μπροστά εκεί τη θάλασσα, είχαν το... το πώς το λέμε, το κρούστρο, είχαν εκεί, ένα κτήμα. Του λιμανού, ένα οίκημα. Ένα οίκημα είχε το λιμάνι, μόνο εκεί είχε το λιμάνι. Μόνο εκεί μέσα στο χωριό δεν είχαν εκεί. Μόνο το λιμάνι. Σαν η αστυνομία, σαν η αστυνομία. Ναι, και τον διοίκηση. Ναι. Που χρειαζόταν ούτως ή άλλως. Εκεί, αλλά ήταν καλό το χωριό μας, πολύ καλό. Είχανε τα βουνά τους, είχανε τα μπέλια τους, είχανε... Ήταν το ποτάμι, έφτιαναν ψάρια και στη θάλασσα ήταν άλλη θαλασσινή. Είχε και ποτάμι. Είχαμε και ποτάμι, κατέβαινε το ποτάμι. Ήταν τα βουνά από εκεί πέρα. Ναι, από πάνω από τα βουνά, ναι, κατέβαινε. Από το βουνό κατέβαινε και ποτάμι. Πολύ ωραίο μέρος. Οι ανάγκες όμως της οικογένειας ήταν πολλές. Δεν έφτανε μόνο η Γεωργία ή η Λοτόμηση. Άρχισαν να στρέφονται σε μέρη όπου θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν ένα επιπλέον και ίσως και μονιμότερο έσοδο. Οι άντρες και τα αγόρια από 12 χρονών και πάνω έγιναν εργάτες όπου έβρισκαν, ενώ οι γυναίκες που έμεναν πίσω έπρεπε να παλεύουν με τα χωράφια και την οικογένεια. Πολλοί δούλευαν στο Σοχό, στα Καπνά, άλλοι στην κατασκευή του δρόμου Θεσσαλονίκη-Σερών από τους Άγγλους, και άλλοι παραγή και γκαρσόνια στο Λαγκαδά. Η κατάσταση του ελληνικού κράτους ικτρή. Η ζωή των πολιτών του ακόμα πιο ικτρή. Η ζωή αυτών που ακόμη θεωρούνταν Τούρκοι υπήκοοι, των προσφύγων, δηλαδή τραγική. Εκείνη την εποχή το ψωμί κόστιζε 20 λεπτά το ολόκληρο. Ποιος όμως τα διέθετε αυτά? Το φαγητό αυτών που δούλευε στην κατασκευή του δρόμου ήταν ψωμί με λάδι και αλάτι. Αλλά και αυτοί που έμεναν πίσω δεινοπαθούσαν. Το αλεύρι ήταν δυσέβρετο, έτρωγαν μία φορά την ημέρα και κυρίως όσπρια. Και ανάμεσα σε αυτά έκανε και την εμφάνισή της η Ισπανική γρίπη, όπως την έλεγαν τότε, και εξαπλωνόταν εξαιτίας της πολυκοσμίας και του συναστισμού, ιδιαίτερα στην πόλη του Λαγκαδά. Κάθε μέρα έχαναν τη ζωή τους 2-3 άνθρωποι. Μαθαίνοντας οι Λαγκαδιανοί από τους Ασκονίτες που ήδη δούλευαν εκεί ότι όλα τα χωριά τα θέριζε η γρίπη, εκτός από τα γιακίνια, τα οποία προστάτευε η εικόνα της Παναγιάς που έφεραν μαζί τους οι πρόσφυγες, αποφάσισαν να ζητήσουν την εικόνα στο Λαγκαδά. Ήρθαν λοιπόν στα Γιακίνια ο τότε δήμαρχος κ. Παπαγεωργίου και δύο ιερείς, ο Παπαδημερτζής και ο Παπαχαρίτονας. Έπεισαν τους Ασκονίτες και μετέφεραν την εικόνα στο Λαγκαδά. Με κοδωνοκρουσίες και πλήθος λαού υποδέχθηκαν την εικόνα και τη μετέφεραν στην Αγία Παρασκευή. Για μια εβδομάδα γινόταν καθημερινά δέησεις και περιφορά της εικόνας από όλες τις γειτονιές. Κανένα κρούσμα γρήπης δεν ξαναπαρουσιάστηκε. Μετά από τον εμβολιασμό των κατοίκων, εξαφανίστηκε και η πανόλη. Στο μεταξύ, η κατάσταση άρχισε να γίνεται δύσκολη για τους Ασκονίτες, μια και η γρήπη εμφανίστηκε και στο χωριό. Πρώτα πέθανε ο Παπασταμάτης, ύστερα ο νεοκόρος, αυτοί είχαν έρθει σε επαφή με τους Λαγκοδιανούς. Κάθε μέρα πέθαιναν και κανείς δεν πήγαινε στην κηδεία τους για να μην κολλήσουν. Τους έθαβαν αδιάβαστους. Έφεραν άλλον ιερέα, ο οποίος πρόλαβε και λειτουργήσε μία Κυριακή μόνο. Σε 18 μέρες πέθαναν δύο ιερείς και μετά από αυτά δεν έρχονταν κανείς. Έτσι ζητούν την εικόνα πίσω, μα οι κάτοικοι του Λαγκαδά θέλησαν να την κρατήσουν και χρειάστηκε η παρέμβαση του Μητροπολίτη Γεναδίου, ο οποίος και μετέφερε την εικόνα στον Ασκόπο. Με αυτά και με εκείνα τα γεγονότα η ζωή κυλούσε. Ήρθε το 1920 με τον Βενιζέλο στο τιμόνι της Ελλάδας και το όραμά του για αυτήν. Μετά από συμφωνίες με τις μεγάλες δυνάμεις και διάφορα άλλα γεγονότα, αποφασίζεται η απόβαση του ελληνικού στρατού στη Μικρά Ασία. Τον Ιούνιο λοιπόν του 20 καλούνται για στράτευση οι νέοι του χωριού. Τα πράγματα ήταν περίπλοκα για τους πρόσφυγες. Δεν είχαν ελληνική ηθαγένεια, ήταν ακόμα Τούρκοι υπήκοοι και σύμφωνα με τους νόμους, η μάνα πατρίδα δεν έχει δικαίωμα να τους επιστρατεύσει. Αν όμως δεν παρουσιάζονταν, θεωρούνταν λιποτάκτες και φυλακίζονταν. Το ελληνικό κράτος μεταχειριζόταν τους πρόσφυγες όπως ήθελε και όπως το συνέφερε, άλλοτε ως Έλληνες υπηκόους και άλλοτε ως Τούρκους. Το αποτέλεσμα όμως δεν άλλαζε.
Μέχρι δύο αδέρφια στρατεύτηκαν μαζί. Κάτι που δεν ίσχυε για τους Έλληνες υπηκόους. Εμείς τι ήμασταν τελικά? Άνθρωποι ανάμεσα σε δύο πατρίδες. Στην ουσία, χωρίς καμιά όμως. Μετά από πολλά, ο ελληνικός στρατός και οι ασκονίτες ανάμεσά τους μεταφέρθηκε στη Μικρά Ασία και έγινε δεκτός από τους κατοίκους εκεί με ενθουσιασμό και ανακούφιση. Στην αρχή υπήρχε θετικό κλίμα, θετικές εξελίξεις, προέλευση του στρατού, νικηφόρα πορεία. Κάποια στιγμή όμως τα πράγματα άλλαξαν και άρχισε μια κατακόρυφη πτώση. Εκεί που ακούγονταν νικητήρια εμβατήρια, άρχισαν τα μυρολόγια. Εκεί που προχωρούσαμε μπροστά, ξαφνικά υποχωρήσαμε. Όλο και πιο πίσω, όλο και πιο πίσω. Ο θριαμβευτής στρατός μας άρχισε να κουρελιάζεται. Και οι κάτοικοι της ευρύτερης Μικράς Ασίας άρχισε πάλι εκ νέου το μαρτύριό τους. Τελικά το 1922 όλα σιώπησαν. Όλα χάθηκαν. Η αντίστροφη μέτρηση είχε ήδη αρχίσει. Στους πρόσφυγες από την Ανατολική Θράκη και κάποιες περιοχές του Πόντου προσθέθηκαν και άλλοι. Από όλη τη Μικρά Ασία, από τον Πόντο, από την υπόλοιπη Ανατολική Θράκη. Καινούργια καραβάνια ξεκίνησαν για την Ελλάδα με ξεσκισμένα ρούχα, αλλά κυρίως με ξεσκισμένες καρδιές. Την επιστροφή του συνόδου που κυρίωσαν οι Έλληνες και όταν ήταν η μικρασιατική καταστροφή, σήμερα χάθηκε η Αγαθή, αύριο χάθηκε η Δέσποινα, μετά αύριο χάθηκε ο Πέτρος, ο Παύλος, κάθε μέρα σκότωναν άλλους, πέρα στην πόλη του Μιλιάδης έστειναν άλλους, τους έφυγαν. Πρέπει να πάρεις τα παιδιά και να φύγεις και να λένε, γιατί σας έχουν γραμμένους και θα σας καταστρέψουν. Πτήσαμε την πειραδία. Τραγούσαμε γλυκιά σημαία, τραγουδούσαμε τα ελληνικά τα τραγούδια, δεν ξέρει ένας πατέρας της Ελλάδας. Τελικά τους ασκονίτες στρατιώτες δεν κατάφεραν όλοι να γυρίσουν πίσω. Κάποιοι έμειναν εκεί, λες και έμειναν να φρουρήσουν μια πατρίδα που όλο και πιο μακριά χανόταν. Μέχρι το Σεπτέμβριο του 1923 και μετά από περιπλανήσεις και 45 μήνες απουσίας, οι στρατευμένοι γύρισαν στο χωριό για να βρουν τι? Το μήλο χάλαβρο και το νερό κομμένο, όπως λέει και μια ντόπια παροιμία. Η κατάσταση ήταν τραγική στο χωριό. Τα ίδια που είχαν ζήσει λίγα χρόνια πριν οι Ανατολικοθρακιώτες, τώρα έζησαν οι κάτοικοι του Πόντου. Ξεριζωμένοι από τον Τσαρτσοχαράν, το Αλέριν, από τα χωριά της Ορτού, την Κερασούντα και το Κύρεσλι της Αμψούντας, άρχισαν την περιπλάνησή τους στο ελληνικό έδαφος. Πολλοί από αυτούς ήταν δύο και τρεις φορές πρόσφυγες. Με παρότριση των προεστών και των προέδρων των παραπάνω χωριών, έφευγαν από τα σπίτια τους. Κάποιοι έφυγαν για τη Ρωσία, κάποιοι έμειναν εκεί αναζητώντας την ασφάλεια στις γειτονικές μεγάλες πόλεις και οι περισσότεροι τελικά πήραν τον δρόμο για την Ελλάδα.
παιδιά που δεν άντεχαν στην πείνα και στις κακουχίες. Το μόνο που έμενε ήταν να ρηχτούν στη θάλασσα, στον υγρό τάφο. Μάλιστα υπάρχει μαρτυρία πόντιας γυναίκας που έχασε με αυτόν τον τρόπο το παιδί της και λέει πως από τότε δεν ξαναέφαγε ψάρια, μιας και αυτά έφαγαν το παιδί της. Τα καράβια από την Τουρκία τους έβγαλαν πρώτα στην παλιά Ελλάδα, τους έλεγαν. Μετά πήγαν στην Πρέβησα, όπου έμεναν για ένα διάστημα. Για κάποιο λόγο δεν θέλησαν να μείνουν εκεί και έτσι γύρισαν στη Θεσσαλονίκη. Εκεί τους έβγαλαν στην Καλαμαριά πάλι. Τα έλλη, τα κουνούπια και οι αρρώστιες άρχισαν να τους οδηγούν σε όλο και ψηλότερα μέρη, στα Λαγκαδίκια και τελικά στα Γιακίνια, όπου υπήρχαν και άλλοι από τα μέρη τους. Τα Γιακίνια εγκαταστάθηκαν στον Τερέ Μαχαλά, στον Τζίλφ και στον Τζαμί Μαχαλά, ενώ 8 οικογένειες στον Καράγιασλα. Και αυτοί εγκαταστάθηκαν σε τουρκικά σπίτια προσπαθώντας να ορθοποδήσουν. Η φτώχεια μεγάλη. Πήγαιναν στο Σοχό και ζητιάνευαν για να εξασφαλίσουν τα προστοζήν. Αλλά και αυτοί είχαν ανάλογη αντιμετώπιση, όπως ακριβώς λίγα χρόνια πριν οι Θρακιώτες. Ήταν πρόσφυγες. Οι κάτοικοι στα Γιακίνια άρχισαν να περισσεύουν. Δυο και τρεις συγγενικές οικογένειες και μη έμεναν στο ίδιο σπίτι. Για να χτιστούν άλλα, ούτε λόγος. Ο ένας όφιλε να στηρίζει τον άλλον. Να πάψουν τα μάτια να κλαίνε για χάρη των παιδιών τους, να αρχίσουν και πάλι να ζούνε για χάρη των παιδιών τους. Παρόλη τη φτώχεια, την ανέχεια και τις διάφορες αντιξοότητες, όφιλαν κατά κάποιο τρόπο να συνεχίσουν τη ζωή τους. Στο χωριό τότε λειτουργούσε μονοθέσιο σχολείο σε ένα τουρκικό σπίτι στον Καράγιασλα με δάσκαλο του Χριστόφορο Γωνιάδη. Το σχολείο λειτουργήσε μεν, αλλά είχε πολλά προβλήματα. Από τους 78 εγγεγραμμένους μαθητές φοιτούσαν μόνο 27 από τον Καράγιασλα και από τον Τζαμί Μαχαλά, πολύ λίγοι από το Καμπουλού και αυτό όταν μπορούσαν να περάσουν το ποτάμι κατά τους χειμερινούς μήνες, ενώ από το Πουρνάρ και τους άλλους συνοικισμούς κανένα παιδί. Ο συγκεκριμένος δάσκαλος εκτελούσε και χρέη προσωρινού γραμματέα στην κοινότητα του χωριού. Ήθελε να παραιτηθεί και για τον λόγο αυτό πρότεινε στο Χαράλαμπο Πετρίδη, στο οποίο τα κείμενα σήμερα βασιζόμαστε, να αναλάβει ως ειδικός γραμματέας κάτι που έγινε. Επειδή υπήρχε ανάγκη για δεύτερο σχολείο, από τη θέση του γραμματέα κίνησε τις ανάλογες διαδικασίες προκειμένου να έρθει κι άλλος δάσκαλος. Το αίτημα μετά από πολλά χρόνια έγινε δεκτό, αλλά υπήρχε το πρόβλημα της στέγασης τόσο του σχολείου όσο και του δασκάλου. Με την υπόσχεση ότι οι κάτοικοι θα φρόντιζαν να βρουν οίκημα, ο επιθεωρητής Δημοτικών Σχολείων Λαγκαδά έστειλε τον νεοδιοριζόμενο Γεώργιο Σκαρλή. Στην αρχή χρησιμοποίησαν για σχολείο το οίκημα που ήδη χρησιμοποιούσαν ως εκκλησία, ένα χτίριο που έμοιαζε περισσότερο με αχυρώνα. 40 μαθητές όμως άρχισαν να φοιτούν εκεί. Επειδή αυτό όμως δεν γινόταν να συνεχιστεί, γιατί το συγκεκριμένο χτίριο ήταν σκοτεινό, αθυγιεινό, κατέλαβαν με τη βία σχεδόν, αλλά και με τη σύμπραξη των χωριανών και του Προεδρείου, ένα από τα τρία ανταλλάξιμα κτίρια που είχε στην κατοχή του ένας από τους τζορμπατζίδες του χωριού και το σχολείο άρχισε να λειτουργεί εκεί. Ήταν όμως μια προσωρινή λύση. Μετά από συνέλευση των κατοίκων του χωριού και το επιθεωρητή, αντιδράσει από τους προύχοντες, γιατί δεν ήθελαν να βάλουν το χέρι στην τσέπη, όπως συνήθως, ενώ οι φτωχότεροι ήθελαν να γίνει το σχολείο, ανακοινώθηκε η ανέγερσή του. Για τον λόγο αυτό επιβλήθηκε προσωπική εργασία 6 ημερών για τους κατοίκους και 3 ημέρες μαζί με τα ζώα τους για διάφορες εργασίες. Εξασφαλίστηκε και ένα δάνειο 20.000 δραχμών από την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος και την άνοιξη του 27 μπήκε ο θεμέλιος λίθος του σχολείου αυτού που σήμερα μας φιλοξενεί. Με την εποπτεία μιας επιτροπής που αποτελούνταν από τον Βασιλικό Τσαϊρέλη, τον Μητάκο Αρβανιτίδη, τον Απόστολο Αναγνωστόπουλο, τον Δημήτριο Παπασταματίου και τον Χαράλαμπο Πετρίδη. Το 1926 η Εκκλησιαστική Επιτροπή που αποτελούνταν από τον Φώτη Κυριαζίδη, Γεώργιο Παναγιωτίδη και Χαράλαμπο Πετρίδη αποφάσισε στις 28 Ιανουαρίου να μεταβεί στο Μητροπολίτη Λαγκαδά, στην ομόνιμη Μητρόπολη που είχε ιδρυθεί τότε και να του αναπτύξουν τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν στην ενορία τους, με πρώτο και κυριότερο τη διπλή λειτουργία σχολείου και εκκλησίας του κτηρίου. Ανάμεσα στα άλλα, τόνισαν την ανάγκη κατασκευής του ναού, έστω και μετά από 12 χρόνια παραμονής του στα Γιακίνια. Από τότε ο Μητροπολίτης επισκεπτόταν συχνά το χωριό, τουλάχιστον 5 φορές, και προέτρεπε τους κατοίκους, αφού πρώτα πιέστηκε ο ίδιος, για την ανάγκη ανέγερσης του ναού.
Το 1927 μάζεψαμε πολύ κόπο 20.000 δραχμές και αποφάσισαν μετά το σχολείο να αρχίσουν τις εργασίες για την εκκλησία. Η Επιτροπή για την Ανέγερση του Ναού βρήκε μηχανικό και αρχιτέκτη, ο οποίος έκανε το σχέδιο μιας μικρής εκκλησίας και περίμενε την έγκριση του Μητροπολίτη. Όταν έγινε και αυτό, οι κάτοικοι άρχισαν να κουβαλάν πέτρες και ασβέστη. Ο εθελοντισμός για το κοινό καλό επικρατούσε. Την άνοιξη αποφάσισαν να αρχίσουν το χτίσιμο με την επιτήρηση του αρχιτέκτονα Σταύρου Περδικόπουλου. Αποφάσισαν να χτιστεί ο ναός στη μέση του Καμπουλού για να εξυπηρετεί και τους κατοίκους των συνοικισμών Πουρνάρ, Καμπουλού, Καράγεσλα. Την άνοιξη του 1928 τοποθετήθηκε και αυτός ο θεμέλιος λίθος παρουσία του Μητροπολίτη. Εκείνη τη χρονιά έγιναν μόνο τα θεμέλια του ναού. Και αφού μάζεψαν λίγα χρήματα ακόμη, την επόμενη έκτισαν ένα μέτρο περίπου από το πληθοδομή, έριξαν συνάζι και σταμάτησαν. Μετά τα τελευταία χρόνια κατάφεραν οι κάτοικοι να δουλέψουν από καινού και για ιερό σκοπό, ολοκληρώνοντας το σχολείο και ξεκινώντας την εκκλησία τους. Το 1916 είχε ήδη δημιουργηθεί και η κοινότητα Γιακίν Μαχαλάδων με πρώτο πρόεδρο τον Αθανάσιο Βασιλιάδη, ο οποίος ήταν διορισμένος από το κράτος και η θητεία του διήρκησε μέχρι το 1920, όπου και έφυγε στρατιώτης για την Ανατολική Θράκη. Η Προεδρία πέρασε τότε στον επίσης διορισμένο Δημήτρη Κυριακόπουλο ή Τσούρτη. Εξάλλου, από το 16 μέχρι το 20, οι κάτοικοι δεν ενδιαφέρθηκαν για τα κοινά, γιατί προσπαθούσαν να ορθοποδήσουν. Δεν έγινε κανένα έργο στην κοινότητα και το χωριό, και γιατί το κράτος ήταν οικονομικά εξαντλημένο, αλλά και οι ίδιοι οι χωριανοί πίστευαν ότι θα γυρίσουν γρήγορα στην πατρίδα τους. Το 25 όμως, αφού ηρέμησαν κάπως τα πράγματα στην Ελλάδα, προκηρύχθηκαν κοινοτικές εκλογές. Στην κοινότητα Γιακινίων υπαγόταν τότε και η Ανοιξιά, το Φιλαδέλφι και ο Ξηροπόταμος. Η κάλπη ανέδειξε τους Φώτη Κυριαζίδη από τον Καράγιασλα, Γιώργο Καλούδη από τον Καμπουλού, Θεόφιλο Παπαϊωάννου από τον Τζαμί Μαχαλά, Νικόλαο Καλεμκερίδη από το Φιλαδέλφι και Αναστάσιο Ιωσήφιδη από τον Τερέ Μαχαλά. Πρόεδρος, τρίτος για τα Γιακίνια, εκλέγεται ο Φώτης Κυριαζίδης. Yeah.
Το 1925 αρχίζει ουσιαστικά και η ενεργή δράση της κοινότητας των Γιοκιμιών. Βέβαια, τα έσοδα είναι περιορισμένα, μια και ο φόρος γεωργικής παραγωγής εισπράττονταν από το κράτος, ενώ τους φόρους από τις βοσκίσιμες εκτάσεις του χωριού τους διαχειριζόταν η Εθνική Τράπεζα Ελλάδος. Αυτά προσπάθησε τότε το Κοινοτικό Συμβούλιο να αλλάξει ώστε τα έσοδα να περιληφθούν στην κοινότητα. Την ίδια χρονιά και μετά και την οριστική ανταλλαγή των πληθυσμών συστάθηκε τριμελής πρωτοβάθμια επιτροπή για να εκδικάσει τις αιτήσεις των προσφύγων για την αποζημίωση της περιουσίας τους σε αντάλλαγμα με χρυσές λίρες. Η αξία της περιουσίας κάθε ασκονίτη για την φαντασική έκταση που κατήχαν στην Ασκό ορίστηκε στις 30.000 χρυσές λίρες. Το ποσό βέβαια δεν έγινε δεκτό και κατέβηκε στις 3.000 λίρες. Η Δευτεροβάθμια Επιτροπή απέρριψε τις αιτήσεις των ασκονητών, οι οποίοι ξαναέκαναν αιτήσεις, διεκδικώντας αυτή τη φορά την αποζημίωση ως κοινότητα. Και πάλι απορρίφθηκαν όμως. Μάλιστα, αυτή η Επιτροπή εξαφάνισε και το χάρτη, ο οποίος αποδείκνυε τη μεγάλη δασική έκταση που είχαν στην κατοχή τους οι ασκονίτες στην Τουρκία. Μετά την ολοκλήρωση του σχολείου και κατά τη διάρκεια της ανέγερσης του ναού, η κοινότητα αποφάσισε να ασχοληθεί με το θέμα του νερού, το οποίο και τότε δημιουργούσε θέματα στον Ασκό. Αποφασίστηκε λοιπόν η κατασκευή του υδραγωγείου της Ιτιάς και έτσι το 1927 με τη βοήθεια του επικισμού κατασκευάζεται μια δεξαμενή 5 κυβικών με 3 βρύσες να λειτουργούν παράλληλα με τα υπάρχοντα πηγάδια για την, για την κάλυψη των αναγκών των κατοίκων. Την ίδια χρονιά έγινε και αγωγή κατά της Εθνικής Τράπεζας προκειμένου να περιέλθουν οι φόροι και οι βοσκίσιμες εκτάσεις στην κοινότητα. Αυτό που επίσης ήταν επιτακτική ανάγκη ήταν η κατασκευή δρόμου για να επικοινωνεί το χωριό με τη Λογκαδά και τη Θεσσαλονίκη. Μέχρι τότε τα δημητριακά που παράγονταν στον κάμπο του Παλιοχωρίου έρχονταν στον Ασκό μέσω προφήτη. 2 μέρες και μια νύχτα χρειαζόταν για να έρθουν 30 οκάδες γέννημα από το Παλιοχώρι. Μιλάμε φυσικά για τον πρώτο δρόμο που βρισκόταν στην κορυφή του βουνού, πάνω από εκεί που είναι σήμερα ο σημερινός. Το 1932 είναι μια καλή χρονιά για τον τόπο. Η κοινότητα έχει αποκτήσει έσοδα από τη φορολόγηση των εταιροδημοτών κτηνοτρόφων, οι οποίοι δεν είναι άλλο από τους βλάχους νομάδες κτηνοτρόφους που έρχονταν εδώ και αποτελούν τους μεταγενέστερους κατοίκους του Ασκού και μία από τις 3 φυλές του. Αρχές του 1932 άρχισε να κτίζεται και το πρώτο κτίριο της κοινότητας, εκεί όπου σήμερα βρίσκεται στο πάρκο στην κεντρική πλατεία. Το αρχιτεκτονικό σχέδιο ήταν του Κουλαντζιά. Ήταν ένα διόροφο κτίριο με 2 γραφεία και αίθουσα συνεδριάσεων στον όροφο, ενώ στο κάτω μέρος στεγάζονταν καταστήματα και κυρίως καφενείο. Με την ολοκλήρωση του κτηρίου γίνεται και η τηλεφωνική σύνδεση της κοινότητας με το ΣΟΧΟ τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς. Μέλημα και προτεραιότητα της κοινότητας εξακολουθεί να είναι το νερό, το οποίο ούτε επαρκεί, αλλά ούτε και είναι καλής ποιότητας. Έψαξαν οι ηθήνοντες για κατάλληλο και πόσιμο και κατέληξαν στο βελίτο ρέμα, το οποίο όμως ήταν δύσκολο να έρθει στο χωριό για να γίνει και ένα υποτυπώδες δίκτυο. Γι' αυτό γιατί οι μαχαλάδες ήταν διασκορπισμένοι σε μεγάλη έκταση. Ο σεισμός. Η ζωή δίνει από μόνη της τη λύση και οδηγεί τα γεγονότα. Το Σεπτέμβριο του 1932 έγινε ένας μεγάλος σεισμός. Οι μετασεισμοί ήταν συνεχής μέρα και νύχτα. Πολλά από τα σπίτια καταστράφηκαν, ιδίως στο Πουρνάρ και στο Μαμουλού. Οι 6 οικογένειες του Μαμουλού εγκαταστάθηκαν στον Καράγιασλα, ενώ οι οικογένειες από το Πουρνάρ έμειναν στο Καμπουλού. Είχε αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση. Από τη στιγμή που έπεσαν τα σπίτια τους, ήταν αναγκασμένοι να χτίσουν άλλα για να στεγάσουν τις οικογένειές τους. Ήταν αναγκασμένοι να βάλουν θεμέλια στη νέα πατρίδα που μέχρι τότε αρνούνταν να τη δεχθούν. Ήταν αναγκασμένοι να ριζώσουν τα γιακίνια, να αρχίσουν και πάλι την αρχή στη ζωή τους. Με το σεισμό καταστράφηκε ολοκληρωτικά και το καινούριο κτίριο της κοινότητας, το οποίο πρόλαβε και λειτουργήσε για 2-3 μήνες. Αναγκάστηκαν κατόπιν να νοικιάσουν κάπου αλλού για να στεγαστεί η κοινότητα, μια και ο επάνω όροφος ήταν επικίνδυνο να λειτουργήσει και ο κάτω ήταν ημιτελής. Την ίδια χρονιά έγινε και η πρώτη διανομή των χωραφιών στους κατοίκους με αποτέλεσμα να πάρουν μια ανάσα και μια όθηση στις δουλειές τους.
Δύσκολη χρονιά το 1932, αλλά ξεκίνησε να σηματοδοτεί πολλά και σημαντικά γεγονότα. Με τη βοήθεια του οικισμού πάλι, αλλά και σαν σεισμοπαθείς, έγιναν σπίτια, καθώς και άλλες βρύσεις και πηγάδια, ιδίως στο Καμπουλού, που αυξήθηκε ο πληθυσμός του μετά το σεισμό. Από το 1932 στο 1935, η κοινότητα ασχολούνται με το πρόβλημα της ίδρυυσης σε όλους τους μαχαλάδες, προσπαθώντας να δώσει λύσεις. Μετά από πολλές περιπέτειες και τη συμβουλή ενός γεωλόγου, επισκέφτηκαν τον Παξέ του Μπούφου, νίκησαν κατά κάποιο τρόπο το νερό με την ανάλογη αποζημίωση και τελικά αποφάσισαν να φέρουν από εκεί νερό, μέσα από το βελί το ρέμα. Εγχείρημα αρκετά δύσκολο, αλλά και οι ανάγκες πιεστικές. Το 1934 ξεκίνησε και η όλη διαδικασία και ολοκληρώθηκε το 1935, με αρκετή προσωπική εργασία των κατοίκων του χωριού. Είχε ήδη ξεκινήσει τα προηγούμενα χρόνια, αλλά τελικά τελεσυδίκησε ο αγώνας με την Εθνική Τράπεζα. Η κοινότητα κατάφερε να κερδίσει και να αναγνωριστεί η κυριότητα των εκτάσεων, εκτός από κάποια στρέμματα στο Βαγιοχώρι, που ανήκαν σε φυσικό πρόσωπο, και να πάρει το ποσό των 250.000 δραχμών ως μισθώματα και αποζημίωση από την τράπεζα. Κατά την ίδια περίοδο προέκυψε κι άλλο πρόβλημα. Οι ομάδες κτηνοτρόφης στο διάστημα της παραμονής της εκτάσεις που πέρασαν πια στην κοινότητα πλήρωναν ένα μικρό φόρο, τον οποίο η κοινότητα αποφάσισε να αυξήσει για να έχει έσοδα. Το 1935 ζήτησε την απαλωτρίωση και άλλων εκτάσεων να δοθούν στους ακτήμονες που εξακολουθούσαν να υπάρχουν και μέσα σε αυτές ήταν και αμφισβητούμενες με τους οχινούς. Η κοινότητα κατέφυγε στο Γραφείο Έρευνας Ανταλλάξιμων Κτημάτων και στάρθηκε ο Μπεκιάρογλου για να κάνει την έρευνα και να ανακαλύψει ότι τα χωράφια που έσπερναν οι οχινοί ανήκαν στα γιακίνια. Ακόμη και ο Απορώνας κοντά στην πηγή που έπαιρνα νερό ανήκε σε παλιό κάτοικο των Γιακινίων. Τις εκτάσεις αυτές μετά από διαμάχες και τελικά σιωπηρή συμφωνία έβοσκαν τα κοπάδια και των δύο χωριών. Ανάλογα προβλήματα για διεκδικούμενες εκτάσεις μεταξύ των κατοίκων και των κτηνοτρόφων Γεωργών δημιουργήθηκαν και με την νεοσύσταση κοινότητα του Φιλαδελφείου για εκτάσεις της Ανοιξιάς. Την ίδια περίπου εποχή συστάθηκε επίσημα και η αγροφυλακή στο χωριό. Όλα τα παραπάνω γεγονότα δείχνουν και αποδεικνύουν πως παρόλα τα προβλήματα και τις δυσκολίες στην καθημερινότητά τους, η κοινωνική και πολιτική του ζωή είχε αρχίσει να διοργανώνεται και μάλιστα να διεκδικούν και τα νόμιμα δικαιώματά τους. Τα γεγονότα τους υπέδειξαν πως θα έπρεπε να διοργανώσουν όσο το δυνατόν καλύτερα τη ζωή τους. Βρισκόμαστε λίγο πριν το 1940 χρονολογικά. Από τον πρώτο καιρό που εγκαταστάθηκαν εδώ οι Ανατολικοθρακιώτες και οι Πόντιοι, έγιναν γνωστοί και οι νομάδες κτηνοτρόφοι που έρχονταν στον Ασκό και δεν είναι άλλοι από τους Βλάχους, οι οποίοι κατάγονταν από την Βλάστη και τα Νάματα. Εκεί έμεναν το καλοκαίρι και το χειμώνα έρχονταν στην περιοχή των Γιακινίων και των Μπεσικιών. Τις μέρες του Άη Δημήτρη, από 20 έως 26 Οκτωβρίου, άρχισαν τα καραβάνια. Άνθρωποι και ζώα να έρχονται προς τα εδώ. Φόρτωναν τα ρούχα και τα αντικείμενά τους στα χαράλια, μεγάλα υφαντά σακιά, τα οποία φόρτωναν δεξιά και αριστερά, δημιουργώντας έτσι κάτι σαν κρεβάτι. Η πορεία μέχρι την Ασκό ήταν μεγάλη. Όλα όμως γίνονταν, έστω και στο δρόμο. Τίποτα δεν έμεινε πίσω, ούτε το πήξιμο του Γεωργιού, ούτε το γνέσιμο του μαλλιού. Μέχρι τις 15 Μαΐου, όφιλαν να γυρίσουν πίσω στα μέρη τους, να οργανώσουν τη ζωή τους και να παντρέψουν τα παιδιά τους και να ξαναεπιστρέψουν το χειμώνα. Η οριστική εγκατάσταση και μεταδημότευση των Βλάχων στην Ασκό άρχισε με την έναρξη του πολέμου του 1940, ενώ η τελευταία οριστική τους εγκατάσταση έγινε το 1956. Yeah.
Ιταλικός πόλεμος εμφύλιος μέχρι και σήμερα. Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη εποχή πάλι για την Ελλάδα και τους πολίτες της. Ο Ιωάννης Μεταξάς βρίσκεται στο τιμόνι της εξουσίας και μετά το όχι του στην Ιταλία ξεκινάει ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος. Πάλι στρατιώτες καλούνται οι Ασκονίτες, πάλι πηγαίνουν στο αλβανικό μέτωπο να πολεμήσουν υπέρ βωμών και εστιών. Οι αρχικές νίκες μεθούν τους Έλληνες, αλλά ο Ασκός χάνει και εκεί παιδιά του. Μένουν και εκεί σαν άλλοι θεματοφύλακες. Ο Ασκός τρινεί για ακόμα μια φορά. Η Γερμανία τάζεται στο πλευρό των Ιταλών και τα πάντα σιωπούν. Και πάλι όταν εισβάλλει στην Ελλάδα. Τον Ιούνιο του 1941 ήταν στο χωριό δύο Άγγλοι στρατιώτες, οι οποίοι κρύβονταν και προσπαθούσαν να φύγουν από την Ελλάδα. Δεν πέρασαν δύο ώρες και κατέφτασαν οι Γερμανοί, κάνοντας άμα κάτω τα σπίτια του χωριού, πιστεύοντας ότι τους κρύβουν οι Ασκονίτες. Κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής, άρχισε και στον Ασκό να οργανώνεται αντάρτικο κάτω των κατακτητών. Οι Γερμανοί, φορώντας τα μανίκια τους περί Βραχιόνια με νεκροκεφαλές, πράγμα που σήμαινε ότι ήταν εκτελεστές και ότι κανείς δεν γλίτωνε όπου πήγαιναν, περικύκλωσαν το χωριό και έβαλαν φρουρούς σε όλες τις εξόδους. Όρμησαν στο χωριό, μάζεψαν τους άντρες στο σχολείο, στείνοντας τα πολυβόλα απέναντί τους και άρχισαν να κάνουν έρευνες στο χωριό. Η αγωνία ήταν μεγάλη. Τι ζητούσαν δεν μάθαμε, ούτε και το πώς γλίτωσαν οι κάτοικοι. Το βράδυ έφυγαν χωρίς να πειράξουν κανέναν. Γεγονός που αποδόθηκε στην επέμβαση της Θείας Πρόνοιας και της εικόνας της Παναγιάς. Βέβαια, λίγο αργότερα, όταν έκαναν την εμφάνισή τους στο χωριό και άλλα οπλισμένα σώματα, οι Γερμανοί εγκαταστάθηκαν για ένα διάστημα εδώ. Μάζεψαν τους άντρες για να κάνουν αγκαρίες και να σκάψουν οχυρώματα. Αυτοί είχαν οχυρωθεί στο ύψωμα του Καράγιασλα, στα Πεύκα, και κατέλαβαν τρία σπίτια. Στον δρόμο έβαλαν σειρματοπλέγματα και έκαναν ναρκοπαίδεια. Κάποια βράδια εκεί γύρω στα μεσάνυχτα άκουσαν πολυβόλα και όλμους και από τις δυο πλευρές. Οι αντάρτες από τα σπίτια του Καμπουλού και η Γερμανία των Καράγιασλα. Ευτυχώς δεν θρηνήσαμε θύματα. Το 1943-44 ήταν δύσκολα χρόνια. Η πείνα θέριζε. Τον Οκτώβριο του 1944 οι Γερμανοί ιτήθηκαν και έφευγαν από την Ελλάδα. Τότε όμως άρχισε μια χειρότερη δοκιμασία για τον ελληνικό λαό, αλλά και για κάθε λαό που ονομάζεται εμφύλιος. Μέχρι το 1948 περίπου η Ελλάδα θρηνούσε και πάλι για τα παιδιά της που αλληλοσπαράζονταν. Όταν έληξε και αυτή η περιπέτεια, οι κάτοικοι του Ασκού, όπως και οι υπόλοιποι της Ελλάδας, κλείθηκαν και πάλι να κάνουν ένα νέο ξεκίνημα. Υπήρξε μια πολιτική σταθεροποίηση και άρχισαν πάλι να λειτουργούν οι υπηρεσίες. Η κοινότητα Ασκού άρχισε και πάλι να φροντίζει για τις υποθέσεις των πολιτών. Ζήτησε να γίνει επιδιόρθωση ή ακόμα και επανακατασκευή του υδραγωγείου και του δικτύου ίδρυυσης, το οποίο είχε καταστραφεί για διάφορους λόγους. Το σχολείο έπρεπε να επιδιορθωθεί και αυτό να κατασκευαστεί και άλλη αίθουσα, αλλά κυρίως να προαχθεί από τετραθέσιο σε εξατάξιο. Επιτακτική ανάγκη ήταν επίσης να κατασκευαστεί νέο οδικό δίκτυο προς Θεσσαλονίκη και Ανεξιά. Μέλημα ήταν να κατασκευαστεί νέος ναός, αν και ο παλιός που είχε ξεκινήσει δεν είχε πάθει τίποτα. Αλλά απλά δεν είχε ολοκληρωθεί. Ένα-ένα τα παραπάνω θέματα άρχισαν να επιλύονται με πρώτο και σοβαρότερο το θέμα της ίδρυυσης και κατόπιν της οδικής σύνδεσης. Η κοινότητα προχωράει σε διευθυντικές διεκδικήσεις από το Σοχό, το Φιλαδέλφιο, τον Προφήτη, την Νυφόπετρα και το Βαγιοχώρι. Άλλες μάχες κερδίζονται και άλλες χάνονται. Το θέμα τέθηκε γιατί μετά τον εμφύλιο δημιουργήθηκαν και άλλοι ακτήμονες. Και φτάνουμε στο θέμα της ανέγερσης της Εκκλησίας. Μέχρι το 1924 ούτε είχε γίνει νέος ναός, αλλά ούτε και είχε διορθωθεί το ανταλλάξιμο κτίριο στο οποίο τοποθέτησαν την εικόνα οι παλιότεροι κάτοικοι και το χρησιμοποιούσαν σαν τζαμί. Πέρασαν 35 χρόνια χωρίς ουσιαστικά να αποκτήσουν ναό. Το 1929 αποφασίστηκε η ανάγερση ενός μικρού ναού στον Καμπουλού, αλλά μετά το σεισμό του 1932 και με την καταστροφή των δύο μαχαλάδων έπρεπε να αλλάξει η θέση της εκκλησίας μιας και άλλαξαν και τα όρια του χωριού. Το 1950 γίνεται μια σύναξη των χωριανών για αυτόν τον λόγο. Και αν τα πράγματα είναι ιδιαίτερα δύσκολα, το 1951 γίνεται έρανος προκειμένου να αρχίσει η κατασκευή. Άρχισε μια διαμάχη ανάμεσα σε καραζλιώτες και καμπουλιώτες. Η δεύτερη ήθελε να συνεχιστεί ο ναός του Καμπουλού, ενώ οι πρώτοι υιοθέτησαν την ιδέα να χτιστεί ανάμεσα στους δύο συνοικισμούς στη θέση που βρίσκεται σήμερα.
Τελικά, μετά από πολλούς κόπους, πολλή προσωπική εργασία όλων των κατοίκων, εράνους, εισφορές του κράτους, της κοινότητας και διάφορες περιπέτειες, το 1968 ο ναός σκεπάστηκε και άρχισε να λειτουργεί ως ολοκληρωμένος ναός, χωρίς όμως να έχει κοδονοστάσιο, δάπεδο και γυναικονίτη. Δεν είχε όμως καμία σημασία. Είχαν αποκτήσει κτίριο για να στεγάσουν τη θαυματουργική εικόνα και είχαν την πεποίθηση πως σιγά σιγά θα γινόταν και ο ναός τους, όπως και τόσα άλλα στο χωριό. Οι κάτοικοι αυξάνονται το ίδιο και οι ανάγκες τους. Τα χρόνια περνούν, οι κυβερνήσεις αλλάζουν, άλλοτε φροντίζοντας και άλλοτε παραμελώντας, να σου πω. Και οι κάτοικοι το ίδιο κάνουν. Άλλοτε φροντίζουν και άλλοτε παραμελούν το χωριό τους. Η ζωή άρχισε να καλυτερεύει. Μα καλυτερεύει. Οι ανάγκες μεγαλώνουν. Η φτώχεια εξακολουθεί να υπάρχει στην επαρχία, κάτι που αναγκάζει τους νέους της Υπαίθρου να στραφούν είτε προς το κοντινότερο αστικό κέντρο, τη Θεσσαλονίκη, είτε προς το εξωτερικό, τη Γερμανία, την Αυστραλία, την Αμερική. Κάποιοι φεύγουν, κάποιοι μένουν πίσω προσπαθώντας να ζήσουν οι ίδιοι και οι οικογένειές με τη γεωργία και την οικοτροφία. Και έτσι ο Ασκός γίνεται ένα παραγωγικό αγροτικό χωριό με κύρια την καλλιέργεια του καπνού. Το χωριό εξυγχρονίζεται ακόμα περισσότερο. Χτίζεται το νέο κτίριο της κοινότητας, εγκαθίσταται μόνιμα αγροτικός γιατρός, το χωριό ηλεκτροδοτείται. Η τεχνολογία με δειλά βήματα παρέχει ευκολίες. Η ζωή αρχίζει να γίνεται όλο και πιο εύκολη. Γεωργία και κτηνοτροφία εξυγχρονίζονται. Μηχανοποιείται ο άνθρωπος, απολαμβάνει και ξεκουράζεται μετά από μόχθο πολλών ετών. Μήπως όμως το παρακάναμε? Τι θα δείχναμε σήμερα 100 χρόνια μετά, αν είχαμε φυσικά τη δυνατότητα σε έναν από τους πρώτους κατοίκους του χωριού? Σίγουρα αγαπήσαμε τον τόπο μας. Σίγουρα μεταφέρουμε το DNA τους. Σίγουρα ακολουθήσαμε τα πατήματά τους, τα ήθη και τα έθιμά τους. Οι πρώτοι κάτοικοι ήταν αγωνιστές. Το απέδειξε αυτό με κάθε τρόπο. Οι πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες δεν ήταν οι καλύτερες για αυτούς. Κι όμως ξεκίνησαν από την αρχή της ζωής τους και πάνω από μια φορά. Σήμερα, οι συνθήκες δεν είναι και πάλι ευνοϊκές. Κι όμως υπάρχει η ίδια ανάγκη, όπως και έναν αιώνα νωρίτερα. Οφείλουμε να ενωθούμε και πάλι για τον κοινό αγώνα. Να αφήσουμε την απραξία και τον οχαδερφισμό. Να αφήσουμε τους καναπέδες και να σηκωθούμε και πάλι όλοι μαζί. Και γιατί όχι, να κάνουμε και πάλι αν χρειαστεί σχολείο, εκκλησία και οτιδήποτε άλλο, όπως έκαναν εκείνοι. Και ας είναι το σχολείο Ομόνια και η εκκλησία Αλληλεγγύη. Οφείλουμε να μην επαναπαυτούμε και να μεταδώσουμε στους μεταγενέστερούς μας όλη την αγάπη και την παράδοση του τόπου μας, μέσα από την πίστη στην Παναγιά μας, μέσα από τα τραγούδια μας, τα ήθη, τα έθιμά μας, αλλά κυρίως μέσα από τους προβληματισμούς μας, αυτούς που μας ενώνουν, αλλά και αυτούς που μας χωρίζουν. Πάντα μπορούμε να βρούμε λύσεις, αλλά και πάλι όλοι μαζί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ μετά από 3 χρόνια μαθαίνω όλη την ιστορία του Ασκού. Είμαι βαθιά συγκινημένος γιατί μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία να σας την αφηγηθώ με την κόρη μου. Είστε καλά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ.
δάσκαλός μας που είναι. Συγχαρητήρια. Να πούμε μόνο κάτι, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε τους συνεργάτες μας, τα πιο σπουδαία πράγματα. Στην ορχήστρα μας, σε αυτή την όμορφη ζυγιά, μας συνόδευσαν στο κλαρίνο ο Αποστόλης ο Μαλιάς. Γεια σου, Αποστόλη μου. Και στο λαούτο, ο Μίλτος ο Σπυριδόπουλος. Γιατί είναι χρήσιμο κι αυτό. Κύριε Γιώργο, αποφωνήσετε. Να κλείσω εγώ τη βραδιά. Λοιπόν, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινοβούλησης Επιχείρησης, θα ήθελα να ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά τους δύο πολιτιστικούς συλλόγους του ΑΣΚΟΥ, την Ένωση ΑΣΚΟΥ και το Σύλλογο Γυναικών ΑΣΚΟΥ Πολυδεντρίου, την τοπική κοινότητα ΑΣΚΟΥ, καθώς και τον αντιδήμαρχο τον κύριο Τουλουπίδη Γιώργο, για την άψογη συνεργασία που είχαμε, έτσι ώστε απόψε να απολαύσουμε αυτήν την όμορφη αναδρομή στο παρελθόν. Η ισχύσεντη ενώση, μισό λεπτό να σας πω, το 2011, όταν πρωτοξεκινήσαμε στην διοίκηση του Δήμου Λαγκαδά, είχα εκφράσει την επιθυμία και την ευχή, βλέποντας να γίνονται χωριστές κοπές βασιλόπιτας, να γίνει μία κοπή βασιλόπιτας για όλους τους φορείς του ΑΣΚΟΥ. Πράγμα και το οποίο έγινε και αισθάνομαι έτσι διπλά ευχαριστημένος, βλέποντας τους συλλόγους να συνεχίζουν σήμερα όλοι μαζί με τη συνεργασία του Δήμου να κάνουμε πολύ όμορφες παραστάσεις, έτσι ώστε να κρατήσουμε τα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι. Χρόνια πολλά, υγεία και ευλογία. Πατέρα Φώτιε, και εσείς φυσικά είστε ο νυν εκπρόσωπος και υπηρέτης της Παναγιάς μας. Δεν θα λείπατε σήμερα από εδώ, ούτε από τη βράβευση. Εγώ να πω ότι ξαναθυμήθηκα αυτά που μου έλεγε η γιαγιά μου, γιατί εγώ είμαι από αυτά τα μέρη. Χρησιμοποιήσατε μία λέξη, χοσμελή. Το χοσμελή το είχαμε και εμείς σαν γλυκό και το έχουμε μέχρι τώρα στην Αμπουλένη. Είναι το γλυκό που γίνεται από τυρί, από φρέσκο τυρί. Πολλά είναι αυτά τα οποία είναι κοινά τελικά. Κοινά ανάμεσα στη δική μου, στο δικό μου ριζωμό και στο δικό σας. Είμαστε από το ίδιο μέρος. Δεν ξέρω, να κάνω μία ευχή. Να μην δώσει ο Θεός να γίνουμε πρόσφυγες και μάλιστα τώρα στον τόπο μας. Να μην το δώσει ο Θεός. Γιατί προς τα εκεί πάμε. Πάμε να γίνουμε πρόσφυγες, αν καταλάβατε καλά, στον τόπο μας. Και για να μην γίνει αυτό, πρέπει να ξυπνήσει η εθνική μας συνείδηση και η ορθόδοξη μας συνείδηση. Ιδάλλως θα χάσουμε όλα. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Δάσκαλε, τελικά σε φώναξα και θέλω και την Ειρήνη την Τρούλιαρη εδώ δίπλα μου. Γιατί είπαμε, χωρίς τα χειρόγραφα του παππού δεν θα υπήρχε. Δάσκαλε, σε περιμένει η κύρια. Καλέ, εγώ μπορώ να τα αλλάξω από μια τυρόπιτα. Ωραία, ωραία. Με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε, αντί για την Ειρήνη την Τρούλιαρη, την κυρία Σμαράγδα, που είναι η κόρη του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας τα δώσατε. Σας τα έδωσα για να ακουστούν όλοι οι αγώνες που γίνανε από τους ασκονίτες και από τον μπαμπά μου. Τα αξιοποιήσαμε καλά. Δεν ήμουν από την αρχή γιατί δεν το ξέρα. Μάλιστα. Ναι. Αλλά τέλος πάντων, από εκεί που πρόλαβα, ναι, ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ.